Αγαπητοί μας τηλεθεατές, επιστρέψαμε. Κάνουμε σήμερα ένα οδηπορικό στο πανέμορφο Γιαννιτσοχώρι, το νοτιότερο χωριό του Δήμου Ζαχάρος και μάλιστα το νοτιότερο και του νομού Ηλίας. Είναι ένα πανέμορφο χωριό στην αγκαλιά του Ιωνίου. Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας τον πρόεδρο του χωριού, τον κύριο Τριγάζη Επεμεινόντα, καθώς και να υποδεχθούμε τον κύριο Καραμπότσο Οδυσσέα, ο οποίος είναι φυσικός και μέλος του Κέντρου Νέων Γιαννιτσοχωρίου. Καλησπέρα σας, κύριε Οδυσσέα. Καλησπέρα, κυρία Καραγγελή. Είστε μέλος τον τελευταίο χρόνο στο Κέντρο Νέων Γιαννιτσοχωρίου. Θα ήθελα να μας πείτε σε ποια τμήματα παρακολουθείτε και ποια είναι η αίσθηση που έχετε από τη συμμετοχή σας στις δράσεις αυτές. Συμμετέχω εδώ και ένα χρόνο στο τμήμα οργανωπίας που έχει δημιουργηθεί στα πλαίσια του Κέντρου Νέων Γιαννιτσοχωρίου. Εγώ αισθάνομαι νέος στην ψυχή, γιατί λέμε Κέντρο Νέων Γιαννιτσοχωρίου. Το Κέντρο Νέων Γιαννιτσοχωρίου απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, πιστεύω. Ακριβώς. Υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις. Ο κάθε συντοπίτης σίγουρα θα βρει κάτι που θα τον εκφράζει και θα θελήσει να συμμετέχει. Μπορεί να αποκομίσει πάρα πολλά ωφέλη από τη συμμετοχή του μέσα σε αυτές τις δράσεις. Όπως και εγώ μπορώ να σας αναφέρω τη δικιά μου εμπειρία από το τμήμα οργανωπίας, που μαζί με άλλους συναδέλφους μαθαίνουμε να κατασκευάζουμε μπουζούκια, κιθάρες. Έχουμε ένα πάρα πολύ καλό δάσκαλο, ο οποίος μας έχει δώσει πάρα πολλές γνώσεις σε αυτό το θέμα. Μάλιστα, και να πούμε ότι το δυνατό τμήμα του Κέντρου Νέων Γιαννιτσοχωρίου είναι το μουσικό εργαστήρι, το οποίο αποτελείται από τμήματα εκμάθησης μπουζουκιού, κιθάρας. Μέσα στα πλαίσια αυτά είναι και το τμήμα της οργανωπίας. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε κάποια πλάνα σε ένα βιντεάκι που θα ακολουθήσει αργότερα. Κύριε Τριγάζη, στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω καταρχάς, γιατί όταν σας ζήτησα χώρο για να γίνουν οι δράσεις, όταν σκεφτόμασταν να κάνουμε μία ομάδα ανθρώπων που θα προσφέρουν τις γνώσεις τους απλόχερα στους συντοπίτες, δεν αρνηθήκατε. Με εμπιστευτήκατε από την αρχή και νομίζω ότι δεν έχω προδώσει την εμπιστοσύνη σας. Το Κέντρο Νέων Γιαννιτσοχωρίου νομίζω ότι σε 10-15 μέρες κλείνει 2 χρόνια, θα έχει γενέθλια. Έχω μπροστά μου τη στιγμή που ήρθες και με βρήκες στο σπίτι μου, μου είπες την ιδέα που είχες, κατάλαβα τον πόθο, την αγάπη που είχες και αυτά και αμέσως σου έδωσα τα κλειδιά του κοινοτικού γραφείου και σου είπα ότι σε στηρίζω σε ό,τι και να κάνεις. Το Γιαννιτσοχώρι, το τιμά ο τίτλος Κέντρο Νέων Γιαννιτσοχωρίου, γιατί το Κέντρο Νέων θα μπορούσε να έχει πάρει ένα γενικότερο τίτλο, να λέγεται Κέντρο Νέων Δήμου Ζαχάρος ή ακόμα και του νομού Ηλίας. Ό,τι γίνεται στο Κέντρο του Νέου Γιαννιτσοχωρίου είναι πρωτοποριακό. Υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις, αναφερθείτε εσείς αργότερα. Και είναι τιμή μου που αυτό γίνεται στο Γιαννιτσοχώρι. Να είστε καλά, είναι η μεγαλύτερη τιμή και χαρά για εμένα που το ακούω μετά από 2 χρόνια αυτό και δημοσίως. Είναι πολύ συγκινητικό, γιατί με συνεργασία έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να έχουμε διακριθεί 2 φορές σε πανελλαδικό επίπεδο και να θεωρείται σε συνέδρια καινοτομία στην εκπαίδευση νούμερο 1 πρωτοβουλία για το άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία. Να συνεχίσουμε όμως το όμορφο ταξίδι μας στο Γιαννιτσοχώρι, γιατί όλα αυτά γίνονται στο Γιαννιτσοχώρι Ηλίας, το οποίο έχει ακόμα ένα από τα λίγα χωριά του Δήμου που έχουν ακόμα σχολείο και μάλιστα δυναμικότητα 45 μαθητών και νηπιαγωγείο. Στα πλάνα μας θα δούμε τη θέση του Γιαννιτσοχωρίου στο χάρτη, καθώς και το σχολείο, μερικά πλάνα από το σχολείο, το οποίο όπως βλέπουμε είναι χωρισμένο σε 2 κτίσματα, ένα πέτρινο και ένα νεότερο. Θα θέλετε να μας πείτε λίγο την ιστορία, κύριε Τριγάζη? Όπως είπατε κι εσείς, το Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Γιαννιτσοχωρίου έχει 2 κτίσματα. Το πρώτο που έγινε τη δεκαετία του 1970 και το καινούριο που έγινε το 1985 επί Προεδρίας Γιακουμόπουλου. Το 2007 που έγινα για πρώτη φορά πρόεδρος Γιαννιτσοχωρίου, τα παιδιά που πήγαιναν στο σχολείο ήταν ελάχιστα. 10-15 το πολύ. Και τα δικά μου τα παιδιά τα πήγαινα σε Ζαχάρο γιατί δεν υπήρχε το ενδιαφέρον, ότι είχε εγκαταλειφθεί και εκτεριακά. Το 2007 όλο το τεχνικό πρόγραμμα του χωριού μαζί με τη βοήθεια του Δήμου, περίπου 90.000 ευρώ,
πήγαν στα κτίσματα αυτά και αυτή τη στιγμή είναι ένα από τα σύγχρονα δημοτικά σχολεία που υπάρχουν, όχι στο νομό Ηλίας και γενικότερα πιστεύω, που μαζί με τους δασκάλους έχουν πάρα πολλά παιδιά με πάρα πολλές δράσεις. Είναι πάρα πολλές δράσεις και να πούμε και ένα ευχάριστο γεγονός ότι φέτος βραβευτήκαμε σε ένα με τη σημαία του αηφόρου σχολείου και ήμασταν ένα από τα 50 σχολεία πανελλαδικός που έχει αυτή την διάκριση για τον αγώνα που γίνεται μέσα από προγράμματα που θα δούμε και στην επόμενη εκπομπή μας, μέσα από τα διάφορα προγράμματα που λαμβάνουν χώρα στο σχολείο μας με την όσο το δυνατόν καλύτερη συνεργασία συναδέλφων αλλά και λόγου γονέων, να προσφερθούν στα παιδιά του Γιάννη Τσοχωρίου ποιοτικά ερεθίσματα. Νομίζω ότι γίνονται υπεράνθρωπες προσπάθειες, όντως βοηθούν οι κτηριακές υποδομές. Είναι ένα σχολείο που δεν στερείται σχεδόν τίποτα. Βέβαια, πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και νομίζουμε ότι περνώντας τα χρόνια και με καλή διάθεση, όλα θα γίνουν. Να πούμε ότι ένα εκτίσμα κόσμημα για το χωριό είναι και η εκκλησία μας, κύριε Τριγάζη. Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Η Εκκλησία μας, για όσους δεν το ξέρουν, είναι ένα αντίγραφο της Εκκλησίας της Βρύνας. Mm-hmm. Το 1970 που ξεκίνησε η Εκκλησία μας, οι τότε κάτοικοι μαζί με τον τότε ιερέα, τον Παπαλεξόπουλο Αλέξη Παπαλέξη, πήγαν στη Βρύνα, είπαν ότι αυτή την Εκκλησία θα φτιάξουμε και γύρισαν σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, έκαναν ένα έρανο και έφτιαξαν αυτό το στολίδι. Βέβαια, τον προάβλιο χώρο τον τελειώσαμε το 2010 με χρήματα που έδωσε η Νομαρχία Ηλίας και ο Δήμος Ζαχάρος. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ένα ακόμα κόσμημα που έχουμε την χαρά να παρακολουθήσαμε μάλλον πριν λίγο και τα πλάνα είναι το Λαογραφικό Μουσείο του χωριού που είναι κοντά στην Εκκλησία του χωριού. Θα μας πείτε λίγα λόγια και γι' αυτό. Το Λαογραφικό Μουσείο Γιάννη Τσοχωρίου είναι ένα από τα πρώτα κτίρια που έχουν γίνει στο Γιάννη Τσοχώρη. Κάποια στιγμή μάλιστα ήταν και εκκλησία. Το 2009 η κυρία Κασβίκη Σόνια με βρήκε, μου είπε την ιδέα της ότι θέλει να γίνει στο Γιάννη Τσοχώρη ένα Λαογραφικό Μουσείο. Εγώ βρήκα το κτίριο. Η κυρία Σόνια με πολύ μεράκι, με πολλή προσπάθεια, με τη βοήθεια τη δικιά μου και άλλων κατοίκων του χωριού, έχουν φτιάξει αυτό το στολίδι που είδαμε στα πλάνα μας. Και να πούμε ότι είναι ενεργή ακόμα και σήμερα. Η κυρία Σόνια ανοίγει το Λαογραφικό Μουσείο να δείξει πώς τα παιδιά θα μάθουν να κεντούν. Είναι πάντα μια ζεστή αγκαλιά για όλους και οι ιδέες της είναι πρωτοπόρες. Θεωρώ ότι αγαπάει πάρα πολύ τον τόπο, γι' αυτό και προσφέρει αυτά που προσφέρει. Ναι, θέλω να συμπληρώσω ότι ευελπιστούμε ότι φέτος με κάποια χρήματα που πήραμε από το Δήμο Ζαχάρος θα γίνει αρμολόγηση της πέτρας, θα φτιάξουμε τον προάβλιο χώρο και το Σεπτέμβρη θα κάνουμε επιτέλους τα εγγένεια. Εξαιρετικά νέα, γιατί όντως θα χρειάζεται αυτή η διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου και θα είναι ένα στολίδι, γιατί είναι ακριβώς δίπλα στην εκκλησία και νομίζω ότι θα δέσει αρμονικά με το συγκεκριμένο σημείο του χωριού. Επίσης υπάρχει το κάμπινγκ, το οποίο αποτελεί πόλο έλξης πολλών τουριστών και βλέπουμε πλάνα αυτή τη στιγμή στις οθόνες μας και φυσικά την απέραντη παραλία που δεσπόζει σε όλο το νότιο κομμάτι του χωριού. Θα ήθελα να μας πείτε για το κάμπινγκ και γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει στο χωριό μας. Το κάμπινγκ απλώνεται σε μια έκταση 20 στρεμμάτων μέσα στα Πεύκα, μέσα σε ένα καταπληκτικό φυσικό περιβάλλον. Το επισκέπτονται κάθε χρόνο εκατοντάδες τουρίστες, και Έλληνες και ξένοι. Αυτό δίνει μεγάλη τόνωση στην τοπική οικονομία και βέβαια τουριστική ανάπτυξη στο χωριό. Βέβαια, βέβαια, που είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει σε ένα χωριό το οποίο κυρίως είναι αγροτικές οι εργασίες, να υπάρχει και ο πόλος του τουρισμού, που όπως πολύ καλά είπαμε και στο πρώτο μέρος, είναι ένας τομέας που προσπαθείτε να ενισχύσετε το τελευταίο διάστημα. Ακριβώς. Επίσης, να πούμε ότι σε ένα τέτοιο απίθανο φυσικό περιβάλλον έχουν δέσει και οι συνθήκες έχουν λειτουργήσει τόσο πολύ αρμονικά, ώστε οι συνεργασίες σχολείου, συλλόγου γονέων,
πολιτιστικού συλλόγου, τοπικής κοινότητας, κέντρου νέων, να λειτουργούν με τους δικούς τους ρυθμούς το καθένα, πάρα πολύ αρμονικά όμως, με αποτέλεσμα να έχουν, να καταστήσουν το Γιάννη Τσοχώρη μια κυψέλη γνώσης και πολιτισμού. Νομίζω ότι δεν είναι καθόλου υπερβολικό, καθώς αυτό που εισπράττω σε διάφορα συνέδρια που παραβρίσκομαι είναι ότι μακάρι σε όλα τα χωριά να γινόντουσαν δράσεις όπως γίνονται στο Γιάννη Τσοχώρη. Θα ήθελα το σχόλιο σας, κύριε Τριγάζη, καθώς βλέπουμε αυτά τα πανοραμικά πλάνα από το χωριό, για να περάσουμε σε ένα βιντεάκι των δράσεων του κέντρου. Όπως είπα και πριν, ότι το κέντρο νέων Γιάννη Τσοχωρίου είναι στο Γιάννη Τσοχώρη είναι ευτύχημα. Έχει δώσει μεγάλη πολιτιστική αξία στο χωριό μου. Οι δράσεις που γίνονται δεν τις γνώριζε καν κανένας, ούτε εγώ. Τα παιδιά του χωριού και της ευρύτερης περιοχής έρχονται στο κοινοτικό γραφείο που κατά κάποιο τρόπο δεν λειτουργούσε όπως έπρεπε να λειτουργεί. Γίνονται πάρα πολλά πράγματα και όπως είπα και πριν, μακάρι αυτό να συνεχιστεί. Η διάθεση και η ευχή όλων μας είναι να συνεχιστεί. Είναι κάτι που το έχουν αγκαλιάσει πολύ και ουσιαστικά δεν γίνεται και να σταματήσει, γιατί όταν υπάρχει διάθεση και προσφορά και όπως θα δούμε στα πλάνα, εξαιρετικά αποτελέσματα από ανθρώπους που δεν ήξεραν ούτε τι σημαίνει μουσικό όργανο, αυτή τη στιγμή σχεδόν 20 παιδιά και παραπάνω να είναι μέσα σε ορχήστρες και να παίζουν ένα μουσικό όργανο. Να περάσουμε στο σημείο αυτό, να δούμε ένα βιντεάκι αφιέρωμα για τα 2 χρόνια του Κέντρου Νέων Γιάννη Τσοχωρίου και να είμαστε πάλι εδώ για να τα σχολιάσουμε. Thank you.
Ένα πάρα πολύ συγκινητικό βίντεο για μένα, καθώς είναι τα γενέθλια, όπως είπε και ο πρόεδρος, σε λίγες μέρες του Κέντρου Νέων. Κλείνει 2 χρόνια επιτυχημένων δράσεων και έχουμε έναν μαθητή, ένα μέλος και μαθητή του Κέντρου Νέων Γεννητσοχωρίου εδώ μαζί μας, τον κύριο Καραμπότσο, ο οποίος παρακολουθεί μαθήματα οργανωποιίας, όπως είδαμε στα πλάνα μας. Κύριε Καραμπότσο, θα ήθελα να μας πείτε για το δέσιμο των ανθρώπων που εμπλέκονται με τις δράσεις του Κέντρου, καθώς και τον απόϊχο όλων αυτών των δράσεων και πώς το έχετε εσείς βιώσει. Πριν σας πω αυτό, θα ήθελα να τονίσω ότι σε πρώτη φάση, όπως προείπατε και όλα στην αρχή της εκπομπής, το κοινοτικό κατάστημα Γεννητσοχωρίου είναι ένα κόσμημα για την περιοχή και δημιουργήθηκε κάποτε για κάποιους άλλους σκοπούς πριν την συνένωση των Δήμων. Και αυτή τη στιγμή αυτό το τεράστιο κτίριο δεν θα είχε άλλο λόγο ύπαρξης και πήρε ζωή μέσα από τις δράσεις του Κέντρου Νέων Γεννητσοχωρίου και αποσβαίνει με τον καλύτερο τρόπο τις θυσίες του κυρίου Γιακουμή Γιακουμόπουλου. Σε αυτό το κτίριο έχουν βρει στέγη όλες αυτές οι δράσεις. Η δικιά μας δράση βέβαια, η οργανωποία, στεγάζεται σε ένα άλλο σημείο του Γεννητσοχωρίου. Χρειάζεται εργαστήρι λοιπόν οργανωποίας, ένα εργαστήριο οργανωποίας. Επομένως ήταν εκτός του κέντρου. Και η συγκεκριμένη δράση δεν έχει πάρα πολλούς μαθητές, γιατί λόγω της εργαστηριακής φύσης της δράσης δεν έχουμε τεράστιο πάγκο για να φιλοξενούμε πάρα πολλά μέλη. Παρακολουθώ όμως και τις άλλες δράσεις που γίνονται στο κέντρο και βλέπω με μεγάλη μου χαρά ότι υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή και για πολλούς συντοπίτες που μας βλέπουν τώρα μπορώ να τους πω ότι μπορούν να έρθουν στο κέντρο γιατί απευθύνεται όχι μόνο για τους κατοίκους του Γεννητσοχωρίου αλλά για τους κατοίκους και τους συντοπίτες του ευρύτερου χώρου. Μια ανοιχτή πρόσκληση Ζαχάρος. Και από μένα λοιπόν, προς όλους. Σημαντικό είναι να ξέρουν, να γνωρίζουν ότι αυτό το πράγμα που κυριαρχεί σαν ιδέα είναι ο εθελοντισμός, η διάθεση και των μελών να προσφέρουν και να πάρουν και είναι πάρα πολλές οι δράσεις πραγματικά. Θα πει κάποιος τόσες δράσεις, γίνονται όλα αυτά τα πράγματα εκεί που ακούμε. Ναι, κάποια δράση μπορεί να μεγαλώσει, να μεγαλουργήσει, κάποια άλλη δράση μπορεί να τονίσει. Ένα είναι σίγουρο, ότι όλα τα μέλη μέσω αυτών των δράσεων που είναι γείτονες σε διπλανά χωριά γνωρίζονται μεταξύ τους. Εγώ ας πούμε γνώρισα προσωπικά, προσωπική μου εμπειρία, γνώρισα στο τμήμα οργανωποίας άλλους συνάδελφους οι οποίοι ασχολούνται και με την οργανωπία και με τη μουσική όπως ασχολούμαι και εγώ γιατί παίζω μπουζούκι και σε άλλη περίπτωση δεν τους εγνώριζα. Και έχω γνωριστεί οικογενειακά, κάνουμε παρέα και είναι πάρα πολύ σημαντικό ειδικά σε αυτή την περίοδο που περνάμε τη δύσκολη όλη να υπάρχει μια σύσφυξη των σχέσεων των συντοπιτών. Είναι τους. Αλήθεια, νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό μήνυμα. Το να δοθούν τα ερεθίσματα, σίγουρα το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία είναι το στίχημα του σύγχρονου σχολείου. Από τη στιγμή που στο χωριό υπάρχει σχολείο, ό,τι δεν μπορεί να προσφερθεί στο σχολείο, υπάρχει ένα άνοιγμα στην τοπική κοινωνία και προσφέρεται μέσα από το κέντρο νέων, με συμμετοχή και άλλων ανθρώπων. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να δεθούν οι άνθρωποι, γιατί σε περιόδους κρίσης μόνο η συνεργασία και η αλληλεγγύη και η αγάπη για τους ανθρώπους όπως μας θα φέρνει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Χαίρομαι που το αντιλαμβάνεστε έτσι. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη που έχει ξεπεράσει τις αρχικές προσδοκίες της δημιουργίας του και να ευχαριστήσω θερμά για τη στήριξη και για την τόσο πολύ μεγάλη αγάπη που όλοι έχουν αγκαλιάσει αυτό το εγχείρημα. Κύριε Τριγάζη, θα ήθελα ένα σύντομο σχόλιο σας για τις δράσεις του κέντρου καθώς και για το πώς βλέπετε την άφιξη ανθρώπων στο κοινοτικό κατάστημα, όχι μόνο από την Ζαχάρο, αλλά και από τον νομό Μεσσηνίας, για να παρακολουθήσουν διάφορες δράσεις και διάφορα σεμινάρια ή τμήματα του κέντρου. Ο κύριος Καραμπότσος πριν λίγο είπε ότι έχει λίγους μαθητές γιατί έχει μικρό πάγκο. Είναι σαν να ζήτησε να του βρούμε ένα μεγάλο πάγκο και θα το έχει. Το Κέντρο Νέων Γεννητσοχωρίου, όπως είπα, είναι ευτύχημα που είναι στο Γεννητσοχωρίο. Οι δράσεις του είναι
πάρα πολλές, δεν τις πίστευε κανένας, ούτε και εγώ πίστευα ότι θα γίνονται τόσα πράγματα. Θέλω να πω ότι όταν υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα σε ένα χώρο, όταν υπάρχουν τόσοι ο Πολιτιστικός Σύλλογος, το Κέντρο Νέων Γέννησης, ο Χωρίος Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, είναι φυσικό να υπάρχουν κάποιες εντάσεις, να υπάρχουν κάποια πράγματα που δυσκολεύουν. Αυτά υπάρχουν γιατί γίνεται προσπάθεια, γιατί γίνεται δουλειά. Εάν δεν γινόταν προσπάθεια και δεν γινόταν τόση δουλειά, δεν θα υπήρχαν και οι εντάσεις. Τι άλλο να πω, ότι όπως είπα και πριν, μακάρι να συνεχίσουμε όπως ήταν μέχρι τώρα και να, οι δράσεις να γίνουν ακόμα πιο πολλές. Και θέλω να καλέσω και όσους ακόμα γεννητσοχωρίτες δεν έχουν συμμετάσχει σε ένα από τα προγράμματα του Κέντρου Νέων Γεννητσοχωρίου, να το κάνουν. Να είστε καλά. Είναι και από μένα ένα ανοιχτό κάλεσμα, όχι μόνο από το Γεννητσοχώρι, αλλά και από τον ευρύτερο και στον ευρύτερο Δήμο Ζαχάρος. Κύριε Καραμπότσο, θα ήθελα να μας πείτε και μία δική σας ευχή για το πώς βλέπετε τις δράσεις και τις δράσεις που παρακολουθήσαμε, όχι μόνο του κέντρου, του σχολείου, του πολιτιστικού συλλόγου, τις δράσεις που γίνονται ευρύτερα στο χωριό. Να σας πω ότι την πρώτη φορά που είδα τη Λαϊκή Ορχήστρα κάποια Δευτέρα, όταν πρώτο ήρθα στο κέντρο και δεν ήμουν καν μέλος, συγκινήθηκα, γιατί είδα μαθητές μου από τη Φυγαλία, από πολύ μακριά, που συμμετείχαν και πραγματικά ήταν 15 παιδιά που παίζαν όλα μαζί, τόσο ωραία, και πιστεύω ότι υπάρχει πολύ μέλλον. Μάλιστα. Η δικιά σας ιδέα πρέπει να ήταν και το βρίσκω πολύ θετικό, επειδή υπάρχει και μια χοροδία που έχει καθιερωθεί στη Ζαχάρο, του Συλλόγου Φιλοπροόδων, και έχει αρκετά χρόνια που εμφανίζεται και είναι γνωστή η δράση της τα τελευταία χρόνια. Θα ήταν μια καλή ιδέα η μουσική να γίνεται από τα παιδιά. Η μουσική, τα μουσικά όργανα και η χοροδία. Θα ήταν ευχής έργο να πραγματοποιηθεί. Μακάρι να καταφέρουμε να το οργανώσουμε και του χρόνου στην εκδήλωση της χοροδίας Ζαχάρος να συμμετέχουν τα παιδιά με όργανα, με τα μουσικά όργανα από την Λαϊκή Ορχήστρα του Γεννητσοχωρίου. Και με όλα αυτά τα πάρα πολύ συγκινητικά, μπορώ να πω, να πούμε ότι φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της προτελευταίας εκπομπής του πρώτου κύκλου εκπομπών περιπαιδείας. Θα ακολουθήσει η τελευταία εκπομπή την ερχόμενη εβδομάδα, που θα είναι αφιερωμένη στην δράση, στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, καθώς και στην καινοτομία, αλλά και στον απόϊχο του πρώτου κύκλου εκπομπών περιπαιδείας και πόσο καινοτόμο είναι αυτό για την εκπαίδευση. Στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσω θερμά, σας θεωρώ οικογένειά μου. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη που ολοκληρώνεται ένας κύκλος προσπάθειας στην συγκεκριμένη εκπομπή μαζί σας. Και να ευχηθώ ό,τι καλύτερο για το μέλλον, κύριε Τριγάζη. Καλό καλοκαίρι, καλή συνέχεια στις πολύπλευρες δράσεις σας. Να συνεχίζετε να στηρίζετε όλες τις καλές πρωτοβουλίες. Κύριε Καραμπότσο, καλή συνέχεια στα τμήματα που παρακολουθείτε. Καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος για τη συνέχεια. Πιστεύω ότι το κέντρο θα προχωρήσει με τον καλύτερο τρόπο. Να είστε καλά. Να κλείσουμε με μία ευχή από τον καθένα σας. Κύριε Τριγάζη. Η καλύτερη ευχή βέβαια είναι να έχουμε όλη υγεία. Καλό καλοκαίρι και να είναι όλα καλά. Να είστε καλά, κύριε Καραμπότσο. Επίσης, υγεία σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι και από μένα και σας ευχαριστώ θερμά. Αγαπητοί μας τηλεθεατές, μία ακόμα εκπομπή περιπαιδείας έφτασε στο τέλος της. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας στην επόμενη Τρίτη στις 10. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.